Λοιπόν, για έλατε τώρα να πάμε σιγά-σιγά να βρούμε την κυρία Ματίνα Παγώνη, η οποία είναι στη σύνδεσή μας και θα την καλημερίσουμε. Γεια σας, κυρία Παγώνη. Καλημέρα. Καλημέρα, κυρία Λοιπόν, Παγώνη. Πολύ σκληρή εικόνα των νοσοκομείων. Εσείς στο Γεννηματάς μιλήσατε για εφημερίες πολέμου, κυρία Παγώνη. Συνεχίζεται αυτή η εικόνα, εκεί είμαστε ακόμα? Δεν είναι μόνο το Γεννηματάς, είναι όλα τα νοσοκομεία που εφημέρευσαν αυτές τις δύο εβδομάδες. Υπάρχει κάλυψη των κλινών ΜΕΘ στα περισσότερα νοσοκομεία 100%, που σημαίνει δεν υπάρχει κρεβάτια, και γι' αυτό υπάρχει λίστα αναμονής σε νοσοκομεία διασωληνωμένα. Διασωληνωμένων σε απλές, λέτε. Πόσοι είναι αυτοί περίπου, ξέρετε? Σε απλές κλίνες. Ξεκινήσαμε από 124, τώρα έχουν φτάσει γύρω στα 65. Και πόσο παραμένουν αυτοί εκεί στην αναμονή μέχρι να μπουν σε κανονική ΜΕΘ? Θα παραμείνουν ακόμα κάποιες μέρες μέχρι να ελευθερωθούν κρεβάτια. Κύριε Οικονόμου, κανένας δεν ξέρει πόσα κρεβάτια και πότε θα ελευθερωθούν. Όπως καταλαβαίνετε, είναι δύσκολη η κατάσταση. Εμείς αυτό που ζητάμε αυτή τη στιγμή, να συνεχιστεί επίταξη ιδιωτικών κλινικών, ούτως ώστε να μπορέσουμε να μεταφέρουμε τους ασθενείς αυτούς, γιατί ναι μεν, εμείς τους διασωληνώνουμε γιατί πρέπει να τους διασωληνώσουμε. Αν θέλετε, στοχεύετε λοιπόν σε αυτούς τους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κρεβάτι να μπουν στη ΜΕΘ και έχουν διασωληνωθεί σε απλούς θαλάμους. Αυτοί πρέπει να μεταφερθούν. Θα προσπαθήσουμε και ζητάμε επιμόνως να μεταφερθούν αυτοί σε μονάδες ΜΕΘ ιδιωτικές για να μπορέσουμε τουλάχιστον έτσι να απελευθερωθούν και τα νοσοκομεία. Γιατί σκεφτείτε, οι γιατροί που παρακολουθούν στα απλά τμήματα τους ασθενείς COVID παρακολουθούν μαζί με τους γιατρούς της ΜΕΘ και αυτούς τους ασθενείς. Επιπλέον, αυτές τις μέρες υπάρχει πολύ μεγάλη αύξηση στα απλά περιστατικά COVID που νοσηλεύονται σε κλίνες απλές και μάλιστα νέα άτομα. Οι ηλικίες είναι πάρα πολύ μικρές. Πόσο μικρή είναι, εννοείται, κάτι... από έκκληση λοιπόν. Έκκληση προς τους νέους να προσέχουν πάρα πολύ αυτό το διάστημα, τουλάχιστον ένα μήνα με 1,5 ακόμα, για να μπορέσουμε να φύγουμε, κυρία από Παγώνη, αυτή την ιστορία. Πόσο πιστεύετε, τώρα αυτό που μας περιγράφετε είναι ότι οι μονάδες θετικής θεραπείας στα μεγαλύτερα μας νοσοκομεία έχουν ξεπεράσει πια τα όρια. Εσείς πόσο πιστεύετε ότι θα κρατήσει αυτή η κάλυψη που φτάνει αυτή τη στιγμή στο 100%, πόσο θα διαρκέσει αυτή η πίεση? Να ξέρετε, και το έχουμε πει εδώ και μέρες, και σε εσάς το είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, οι ασθενείς αυτοί που θα διασωληνωθούν είναι ακόμα αρκετοί. Όταν έχουμε 3.500 νοσηλευόμενους COVID, ναι, δεν υπάρχει περίπτωση ένα 10% να μην διασωληνωθεί. Αυτό είναι πανελλαδικός ο αριθμός, μπορεί που είπατε. Να έχουμε ακόμη 350 ναι, διασωληνωμένους. Πανελλαδικός. Δηλαδή. Πιστεύουμε, εγώ πιστεύω τουλάχιστον με τα δεδομένα που έχουμε και βλέπουμε στην καθημερινότητά μας, ότι μετά από 15-20 μέρες θα δούμε μία μείωση των μπορεί να φτάσουμε τους 1.000 διασωληνωμένους, αυτό λέτε? Εννοείται. Δεν το κρύψαμε αυτό. Αυτά είναι τα δεδομένα, κυρία Αναστασοπούλου. Αλλά αυτό σημαίνει αντίστοιχα και νεκρούς κάθε μέρα, κυρία Παγώνη. Βλέπουμε 60-70 νεκρούς κάθε μέρα. Θα συνεχιστεί αυτό το πράγμα και μέχρι πότε? Κύριε Οικονόμου, όταν έχεις τόσο μεγάλο αριθμό κρουσμάτων, νοσηλευωμένων, διασωληνωμένων, δεν υπάρχει περίπτωση, είναι στα επιστημονικά ποσοστά αυτά, να μην έχεις και αυτούς θανάτους. Είναι αδύνατο. Ναι, αλλά εδώ κινδυνεύουν μάλιστα άνθρωποι τώρα, έτσι όπως το περιγράψατε. Όταν έχουμε εκατοντάδες ανθρώπους σε προσωρινές ΜΕΘ, αυτοί κινδυνεύουν περισσότερο, φανταζόμαστε. Κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν και τους αντιμετωπίζουμε, έστω και στις κλίνες τις απλές που είναι, για να μπορέσουμε να τους μεταφέρουμε σε νοσοκομεία άλλα με κλίνες ΜΕΘ. Ό,τι είναι δυνατόν. Έχουμε ξεπεράσει τα όριά μας, κύριε Οικονόμου. Λοιπόν, επειδή μας έχουν έρθει αρκετά μηνύματα από την ώρα που το είπατε και είναι πολύ σημαντικό. Είπατε ότι αυτή τη στιγμή 65 λοιπόν συμπολίτες μας έχουν διασωληνωθεί στους απλούς θαλάμους και είπατε ότι πρέπει η κυβέρνηση να προχωρήσει στην επίταξη κι άλλων ιδιωτικών κλινικών. Υπάρχει παράδειγμα εδώ? Ποιες μπορείτε να προτείνετε κάτι, κυρία Παγώνη? Συγγνώμη, τόσο ιδιωτικά θεραπευτήρια έχουμε. Είναι δυνατόν να μην πάρουμε ένα όπως και να δηλαδή το Λυτό και το Ιατρικό Περιστερίο, όπως πρέπει το Λυτό, να μπουν και άλλες κλινικές. Το Ιατρικό Περιστερίο, άλλο ένα. Μήπως έπρεπε, κυρία Παγώνη, μήπως έπρεπε να μπει όλος ο ιδιωτικός τομέας στον πόλεμο αυτό για να προχωρήσουμε και να τελειώνουμε πιο γρήγορα? Το λένε κάποιοι. Αντί αυτό να πηγαίνουμε ένα-ένα βήμα. Ναι. Ε. Τι λέτε? Δεν ξέρω αν μπορεί να μπει όλος ο ιδιωτικός τομέας, γιατί δεν εξαρτάται από εμάς. Εξαρτάται από τον ιδιωτικό τομέα, όπως ξέρετε. Mm-hmm. Όμως με τα δεδομένα που
που έχουμε εμείς και καλό θα είναι να συμβάλλουν όλοι αυτή τη στιγμή, γιατί μιλάμε για πόλεμο. Αυτό λοιπόν που έχουμε να πούμε είναι όσο πιο γρήγορα τελειώσουμε από αυτή τη ιστορία, τόσο καλύτερο θα είναι για όλους μας. Εγώ το λέω γιατί το προτείνει η αντιπολίτευση εδώ και καιρό αυτό, να γίνει επίταξη όλου του ιδιωτικού τομέα. Δεν θα μπω, κύριε Οικονόμου, δεν θα μπω. Κύριε Παγώνη, σας πάω στα πολιτικά. Λέτε όμως πραγματικά κάτι συγκεκριμένο. Η αντιπολίτευση όταν ήταν κυβέρνηση είχε μόνο 556 ψηφοφόρου. Σωστό, σωστό. Δεν θέλω να σας μπλέξω σε αυτό. Εγώ λέω πραγματικά αν χρειάζεται. Και τότε δεν είχαμε επίσης κορονοϊό. Εδώ λέτε κάτι πολύ συγκεκριμένο και θέλουμε να είστε συγκεκριμένοι και ως προς την πρότασή σας. Λέτε ότι μπορεί στις επόμενες εβδομάδες οι διασωληνωμένοι να φτάσουν τους 1000. Ήδη έχουμε πρόβλημα. Άρα η πρόταση ποια είναι, τι πρέπει να γίνει τώρα, χθες? Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να προχωρήσουμε σε επίταξη και άλλων κλινών ιδιωτικών για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε. Αυτό είναι. Άμεσα λέτε. Το έχουμε πει εδώ και μέρες. Όπως προχωρήσαμε και ξεκινήσαμε, να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο για να μπορέσουμε να, οι ασθενείς αυτοί να μπουν στις μονάδες και όσοι ακόμα διασωληνωθούν, γιατί δεν σταματήσαμε, κυρία Αναστασοπούλου, κύριε Οικονόμου. Πάντως, κυρία Παγώνη, θα προχωρήσουμε ακόμα. Δεν ξέρω αν ακούσατε τον Υπουργό χθες το βράδυ που μίλησε στον Αντένα, στο κεντρικό του δελτίο. Ο Υπουργός είπε ότι και τα ιδιωτικά νοσοκομεία είναι γεμάτα. Μην νομίζουμε ότι είναι κάποιες μονάδες που είναι έτοιμες όταν τις πάρουμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Αυτοί οι άνθρωποι πνίγονται κι αυτοί. Να μην τους αδικούμε. Κύριε Οικονόμου, σε αυτό εγώ δεν μπορώ να απαντήσω, επομένως, γιατί δεν ξέρω στα ιδιωτικά πόσα είναι κενά κρεβάτια. Ειλικρινά δεν ξέρω. Αν δεν γίνει κάτι δηλαδή τώρα, κυρία Παγώνη, με αυτή την κατάσταση όπως μας την περιγράφετε, μπορεί να φτάσουμε κοντά στο χειρότερο σενάριο που συζητούσαμε και στο δεύτερο κύμα και ευτυχώς δεν συνέβη, ο γιατρός να επιλέγει ποιον θα διασωληνώσει και ποιον όχι? Όχι, κυρία Αναστασοπούλου, εμείς ποτέ δεν θα φτάσουμε σε αυτό, γιατί εμείς δεν θα επιλέξουμε. Εμείς θα διασωληνώσουμε και θα τους έχουμε τους ασθενείς έστω και σε απλές κλίνες με την παρακολούθηση και των γιατρών, το ΜΕΘ και εμάς. Δεν πρόκειται να επιλέξουμε εμείς. Με λοιπόν, την επίταξη... Να καταλάβω, ζητάτε να αδειάσουν... Επίταξη ιδιωτικών κλινών. Ναι, το κατάλαβα, το κατάλαβα. Για να πάνε COVID ή να πάνε ασθενείς, μάλιστα ασθένειες, προκειμένου να αδειάσουν θέση COVID στο... Κύριε Πορτοσάλτε, καλό θα ήταν για να μην ταλαιπωρούμε τους ασθενείς non-COVID να φεύγουν, να πηγαίνουν στα ιδιωτικά, να αδειάζουμε και να βάζουμε τους COVID, να πηγαίνουν κατευθείαν οι ασθενείς COVID ή διασωληνωμένοι σε ένα θεραπευτήριο. Mm-hmm. Μιλάει τώρα για αυτούς τους 65 η κυρία Παγώνη προς το παρόν. Και γενικώς, και όποιοι προκύπτουν, και όποιοι προκύψουν από εδώ και πέρα. Αυτό προφανώς είναι το πρόβλημα που πρέπει να λυθεί. Ήδη σήμερα, αύριο μάλιστα, ξεκινάνε νοσοκομεία και με άλλες κλίνες απλές COVID. Άρα κυρία Παγώνη, εσείς θέλετε τη βοήθεια του ιδιωτικού τομέα τώρα και στα βαριά περιστατικά COVID. Εννοείται, και αυτό καταλαβαίνουμε. Για να βάλουμε διασωληνωμένους ασθενείς. Αυτό έχει σημασία αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, είναι μαζί μας από το νοσοκομείο Σωτηρία και θα την καλημερίσουμε εδώ όλοι μαζί. Η κυρία Σοφία Πουρίκη είναι πνευμονολόγος και εντατικολόγος ΜΕΘ COVID. Γεια σας, κυρία Πουρίκη. Καλημέρα. Θα μας δώσετε μια εικόνα πρώτα απ' όλα του νοσοκομείου σας. Πώς περνάνε αυτές τις τελευταίες μέρες, τι γίνεται? Οι μονάδες είναι γεμάτες. Και οι κλίνες είναι κάποιες κλίνες οι οποίες ανοίγουν λόγω του ότι πηγαίνουν κάποια εξιτήρια ασθενών και ξαναγεμίζουν. Δεν έχει καμία διαφορά τα νοσοκομεία. Χρειάζεται να διασωληνώνετε κι εσείς προσωρινά σε απλές κλίνες εν αναμονή να βρεθεί κάποιο κρεβάτι σε πιο μόνιμη κατάσταση ή όχι? Οι ασθενείς διασωληνώνονται στις κλινικές, ούτως ή άλλως. Από εκεί και πέρα, αναλόγως τι διαθεσιμότητα υπάρχει στις μονάδες ιδιωτικής θεραπείας, από εκεί και πέρα πηγαίνουν τα περιστατικά. Α, γίνονται δηλαδή διασωληνώσεις ασθενών και εκτός ΜΕΘ πια, κυρία Πουρίκη, λέτε? Οι διασωληνώσεις συνήθως γίνονται εκτός μονάδων ιδιωτικής θεραπείας. Εμείς παίρνουμε διασωληνωμένα περιστατικά. Από εκεί και πέρα, κατά πόσο υπάρχει, τι υπάρχει όσον αφορά σε κοινές κλίνες της μονάδας εντατικής θεραπείας, κατευθύνονται τα περιστατικά. Αυτή τη στιγμή συνολικά πόσοι νοσηλεύονται στο νοσοκομείο σας, απλές και ΜΕΘ? Πόσοι άνθρωποι νοσηλεύονται? Τη δύναμη των μονάδων εντατικής θεραπείας είναι 84 που αφορά εμένα. Από εκεί πέρα ξέρω ότι χτες ήταν γεμάτες. Τώρα, αν προκύψει ένα κρεβάτι μέσα στη διάρκεια της ημέρας, δύο ή τρία κρεβάτια, σίγουρα καταλαμβάνουν ότι πέσει... έχουν μειωθεί και οι μέσοι όροι ηλικίες, εννοώ. Ναι, 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 δηλαδή, έχουμε πέσει. Δηλαδή στο πόσο? Οι διασωληνωμένοι μας εμάς είναι κυμαίνονται από 50 χρονών μέχρι 65-68 χρονών. Έχει κατέβει πολύ ο μέσος όρος. Αυτό δεν το είχαμε παλιότερα. Ο νεότερος ασθενής σας, διασωληνωμένος, ποιος είναι και τι ηλικία είναι? Είναι 50 χρονών. Υγιείς άνθρωποι χωρίς να έχουν άλλα προβλήματα? Χωρίς.
χωρίς υποκείμενα νοσήματα, χωρίς να έχει παχυσαρκία, χωρίς να έχει τίποτα. Όπως υγιέστατος. Και ένας άλλος 65 χρονών, πάλι υγιέστατος και μάλιστα και πολύ fit, δηλαδή γυμνασμένος άνθρωπος. Οι εισαγωγές στο νοσοκομείο σας, κυρία Πουρίκη, γιατί προσπαθούμε τώρα να πάρουμε μία εικόνα συνολικά από όλα τα νοσοκομεία, συνεχίζουν να έχουν αυξητική τάση ή κάπως έχει σταθεροποιηθεί? Οι εισαγωγές είναι πολλές. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι έχει σταθεροποιηθεί τις τελευταίες 2-3 μέρες. Αυτό δεν το ξέρουμε όμως κατά πόσο θα συνεχιστεί ή θα υπάρχει παρυτέρω αύξηση. Αυτό δεν το γνωρίζω. Οι εισαγωγές όμως είναι ήδη βαριά περιστατικά ή είναι περιστατικά τα οποία τα προλαβαίνετε στην αρχή της εκδήλωσης του ιού? Αυτός είναι ο σκοπός μας. Από τη στιγμή που έρχεται ένα περιστατικό στα ΤΕΠ και το αποφασίσουμε ότι θα πρέπει να μπει μέσα, βέβαια αυτό αφορά τους γιατρούς των ΤΕΠ, είναι να κάνουν ό,τι γίνεται περισσότερο δυνατόν, προκειμένου να μην φτάσουν. Αυτοί που ήρθαν ακριβώς στην εκδήλωση, την αρχική εκδήλωση της ασθένειας ή αργότερα? Κοιτάξτε, αυτό αφορά τον ασθενή, κύριε Ποτοσάλτε. Δηλαδή, υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι φοβούνται για τη ζωή τους και με τα πρώτα συμπτώματα, απλά συμπτώματα, έρχονται στα νοσοκομεία. Και υπάρχουν και ασθενείς οι οποίοι αρνούνται την κατάστασή τους και έρχονται στο παραπέντε στα νοσοκομεία. Όταν είναι σχετικά αργά, λέτε, και χρειάζεται ίσως και διασωλήνωση. Τώρα, γιατρούς χρειάζεστε εσείς, κυρία Πουρίκη, στο νοσοκομείο σας, γιατί το λέω και με στην αφορμή την τελευταία επίτευξη. Και τι ειδικότητες, σε αυτές τις γνωστές, πνευμονολόγους, γενικούς κλπ? Χρειαζόμαστε χέρια, χρειαζόμαστε μαχητές. Είμαστε σε έναν μεγάλο πόλεμο, το μεγαλύτερο πόλεμο από την έναρξη της πανδημίας. Πραγματικά είμαστε στο κόκκινο, είμαστε κουρασμένοι. Ο όγκος των περιστατικών είναι πάρα πολύ μεγάλος, οπότε χρειαζόμαστε γιατρούς. Πόσες ώρες δουλεύει ένας γιατρός ή και ένας νοσηλευτής κατά μέσο όρο? Φανταζόμαστε, έχει ξεπεράσει τα όρια σας. Κοιτάξτε, εμείς στις εφημερίες μας δουλεύουμε τουλάχιστον 36 ώρες. 36 ώρες στην εφημερία? Τι λέτε? Δεν υπάρχει ωράριο στους γιατρούς, κύριε Οικονόμου. Δεν υπάρχει ωράριο. Ωραία. Κυρία Πουρίκη, θέλετε να μας πείτε πώς παρακολουθήσατε, όσο φαντάζομαι εργαζόσασταν, αλλά ακούσατε τι συνέβη σε σχέση με την επιστράτευση, την επίταξη τελικά των συναδέλφων σας? Πώς την παρακολουθήσατε αυτή τη συζήτηση? Κοιτάξτε, γνωρίζουμε ότι εμείς χρειαζόμαστε βοήθεια από τους γιατρούς. Από εκεί και πέρα, η απόφαση του Υπουργείου Υγείας να κάνει επίταξη αφορά το Υπουργείο Υγείας, ούτε θα επεσέλθω σε αυτές τις διαδικασίες, γιατί δεν είναι και ο ρόλος μου εμένα να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Το πώς θα ονομαστεί αυτή η βοήθεια, είτε θα ονομαστεί επίταξη, είτε θα ονομαστεί επιστράτευση. Όχι, εγώ το λέω αλλιώς. Εδώ μπορεί να διαχωρίζονται οι γιατροί σε ένα πόλεμο και σε μια τέτοια μάχη, σε γιατρούς του δημοσίου ή σε γιατρούς του ιδιωτικού τομέα? Αυτό ρωτώ. Όλοι οι γιατροί χρειαζόμαστε, οι γιατροί του δημοσίου, οι γιατροί του ιδιωτικού τομέα. Μην ξεχνάμε ότι και οι γιατροί του ιδιωτικού τομέα προσφέρουν έργο, διότι παίρνουν και non-COVID περιστατικά και διασωληνωμένους non-COVID, όπου και αυτοί είναι άνθρωποι, χρειάζονται και αυτή τη βοήθεια, την ιατρική βοήθεια. Μην το ξεχνάμε αυτό. Έχουν βάλει και αυτή πλάτη. Αλλά προφανώς χρειαζόμαστε και εμείς γιατρούς μέσα στα νοσοκομεία που μπορούν να βοηθήσουν. Mm-hmm. Και όταν λέω ότι μπορούν να βοηθήσουν, ότι εγώ χρειάζομαι γιατρούς, χρειαζόμαστε σαν μονάδα ειδικής θεραπείας γιατρούς έμπειρους που θα μπορούν πραγματικά και ουσιαστικά να βοηθήσουν. Εκπαιδευμένους. Δηλαδή, γιατρούς που στο νοσοκομείο σας, κυρία Μπουρίκη, εκτός από την έκτακτη κατάσταση που ζούμε τώρα, προσλήψεις χρειάζεστε μόνιμου προσωπικού, να είναι εκεί το προσωπικό ανεξαρτήτως κατάστασης που βιώνουμε? Ο προγραμματισμός θα επέλθει μετά την κρίση αυτή. Το πόσο χρειαζόμαστε, τι ανάγκες θα έχει από εκεί και πέρα το ΕΣΥ. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το σκεφτούμε μετά τον πόλεμο. Να κάνετε, ας είμαστε, να το μελετήσετε μετά. Αυτή τη φορά να κάνουμε focus σε αυτό το πράγμα που ζούμε, σε αυτό τον εφιάλτη που ζούμε, να περάσει αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Και μετά είμαστε εδώ όλοι να κουβεντιάσουμε τι ανάγκες χρειαζόμαστε, λοιπόν, τι κρεβάτια. Σωστό. Κυρία σωστό, Παγώνη, σωστό. Μία κουβέντα, γιατί βλέπω σήμερα πρωτοσέλιδο στην Καθημερινή σε σχέση με την ανοσία και από τους φίλους Ευρωπαίους, αλλά και εδώ από το Πολυτεχνείο της Κρήτης, για παράδειγμα. Φαίνεται ότι μπαίνει ως ορόσημο ο μήνας Ιούλιος. Βλέπετε ότι πηγαίνουμε λίγο παρακάτω. Λέει εδώ, για παράδειγμα, η ελαχιστοποίηση των κρουσμάτων θα επέλθει τον Ιούλιο. Όλα αυτά βεβαίως θα εξαρτηθούν και από την πορεία των εμβολιασμών και από την τήρηση των μέτρων. Πάμε όντως παρακάτω. Εγώ είχα πει για τέλος Ιουνίου. Αν πάμε αρχές Ιουλίου, είναι περίπου εκεί. Σας το είχα πει
εδώ και τρεις μήνες. Καιρό, ναι, σωστά, σωστά. Με τα στοιχεία που έχουμε, τα επιδημιολογικά και αυτά που έχουμε στα χέρια μας. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι οι εμβολιασμοί πρέπει να προχωρήσουν πάρα πολύ γρήγορα. Ο κόσμος δεν πρέπει να φοβηθεί. Πρέπει να πηγαίνει να εμβολιαστεί. Ευτυχώς τις μέρες εκείνες που υπήρχε το πρόβλημα με την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 17 χώρες που το είχαν σταματήσει για 3-4 μέρες, εμείς προχωρήσαμε και έτσι έπρεπε να κάνουμε, γιατί δεν υπήρχαν επιστημονικά δεδομένα. Είχαμε μία μείωση γύρω στο 12%, που σημαίνει δεν ήταν τίποτα, και αυτά τα ραντεβού καλύφθησαν. Και πρέπει να συνεχίσουμε έτσι, γιατί χωρίς τους εμβολιασμούς δεν θα μπορέσουμε να βγούμε από αυτή την ιστορία και να κάνουμε ένα διαφορετικό καλοκαίρι. Αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει. Βεβαίως, Άρη. Αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να πούμε. Και ένα ακόμη υπομήνυμα. Όχι μεγάλο μήνυμα, πιο μικρό μήνυμα προς τους συναδέλφους. Ό,τι θέλετε, κύριε Πορτοσάλτε, πείτε μου. Από τον Πορτοσάλτε τα δέχεστε όλα, κύριε Παγώνη. Ένα υπομήνυμα. Όταν σας μιλάει ο Πορτοσάλτε, γλυκαίνεται αμέσως. Εμείς εδώ είμαστε από παιδιά. Όχι, δεν πειράζει. Έχουμε την κυρία Κουρή και εμείς που μας στηρίζει. Επειδή ευρέως ο λόγος σας έχει διάδοση, θα ήθελα, αν μπορείτε, να πείτε και στους συναδέλφους σας του ιατρικού τομέα, του κρατικού τομέα, των νοσοκομείων δηλαδή, να μην παροτρύνουν από το Twitter για ιδεολογικούς ή άλλους πολιτικούς λόγους τους ανθρώπους σε πορείες και σε συγκεντρώσεις. Επειδή τα διαβάζουμε και είναι ντροπή. Κύριε Πορτοσάλτε, εγώ έχω πει πάντα και το ξέρετε, όπου υπάρχει συνωστισμός, υπάρχει κορονοϊός. Αυτή τη στιγμή οι γιατροί είναι όλοι μαζί, είτε ιδιώτες, είτε του δημοσίου, οτιδήποτε, δίνουν μάχη πολύ σκληρή, γι' αυτό δεν και θέλουμε διαχωρισμούς. Και κάποιοι για ιδεολογικούς λόγους στο Twitter. Και κάποιοι για ιδεολογικούς λόγους στο Twitter, που το έχω εδώ μπροστά μου. Και δεν θέλουμε να πούμε τίποτα άλλο πάνω σε αυτό το θέμα. Μάλιστα. Είμαστε στη μάχη όλοι μαζί. Μάλιστα. Δεν υπάρχουν ιδιώτες, δεν υπάρχουν δημόσια. Κυρία Παγώνη, να ρωτήσω τώρα κάτι. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν γιατροί που δίνουν μάχη. Μάλιστα. Και τελειώνουμε. Την έκανα να φωνάζω τώρα την κυρία Παγώνη. Καλά ήταν η ώρα. Καταστολή. Λοιπόν, για το λιανεμπόριο, κυρία Παγώνη, μπορούμε να συζητάμε τώρα με αυτούς τους αριθμούς ή ότι άνοιξε προς το παρόν? Εγώ νομίζω ότι σε μία εβδομάδα και μετά από τη μία εβδομάδα, δηλαδή στο δεκαήμερο, που πιστεύω ότι τα κρούσματα θα αρχίσουν να μειωθούν, δεν μιλάμε για μονάδες εντατικής θεραπείας, δεν μιλάμε για αυτά, τα ξεκαθαρίσαμε. Νομίζω ότι σταδιακά μπορούν να ξεκινήσουν και να ανοίξουν κάποια καταστήματα. Εσείς είστε υπέρ του ανοίγματος γενικά, γιατί μερικοί το φοβούνται πάρα πολύ το άνοιγμα. Είμαι υπέρ του ανοίγματος και να σας πω και κάτι, κύριε οικονόμου. Mm-hmm. Είναι προτιμότερο να ανοίξουμε κάποια καταστήματα, κάποια καφενεία, ζαχαροπλαστεία και να πάει ο κόσμος να καθίσει με μέτρα, με αποστάσεις και αν χρειαστεί έλεγχο αυστηρό, παρά να πηγαίνουμε στα σπίτια το πρωί με τα παιδιά μας για καφέ σωστό. Και να έχουμε αυξημένη την ενδοοικογενειακή μετάδοση. Mm-hmm. Είναι όχι πολύ ότι, απλά τα όχι πράγματα. Όχι το ένα νερί το άλλο, βέβαια, κύριε Παγώνη, όπως γνωρίζετε. Όχι βέβαια, αλλά από εδώ και πέρα, όλοι με προσοχή, οι νέοι κατάλαβαν ότι δεν υπάρχουν ηλικίες στον ιό αυτό. Μάλιστα. Δεν υπάρχουν ηλικίες στον ιό αυτό, το τονίζω. Λοιπόν, κλείνοντας, κυρία προσοχή, Παγώνη, μέτρο. Και να βγούμε από έχουν αυτή την ιστορία. Δύο κυρίες. Να πούμε ότι οι κυρίες που έχουμε εδώ κοντά μας έχουν βραβευτεί και στο πρόσωπό τους φυσικά και όλο το προσωπικό. Δεν αφορά μόνο δηλαδή τις δύο που είναι έτσι κι αλλιώς άξιες και χαιρόμαστε γι' αυτό. Με το βραβείο Greek Top Woman Awards του 2021. Να το πούμε για να το ξέρει και ο κόσμος. Και συγχαρητήρια φυσικά και από εμάς. Κύριε Κονόμου, να πούμε όμως κάτι σε αυτό. Παρακαλώ. Και κυρία Πουρίκη και εγώ, τα βραβεία αυτά δεν ανήκουν σε εμάς, το είπαμε. Ανήκουν στους συναδέλφους μας, του ιδιωτικού, βέβαια, του δημοσίου τομέα, της πρωτοβάθμιας. Πείτε να ευχαριστώ, κύριε Παγώνη. Έτσι είναι, κύριε Παγώνη. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να φωνάζετε και για το βραβείο. Άξι, βραβείο πήρατε. Εντάξει. Λοιπόν, γεια σας, κυρία Πουρίκη. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα και στις δύο. Είστε καλά. Κύριε Παγώνη, καλημέρα σας.